Θέμα ημερών η χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων σε ασθενεί που πληρούν τα κριτήρια και σε επίπεδο Κρήτη. Παραλάβαμε χθε στο φαρμακείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιρακλείου 15 φλακών για 30 θεραπείε μονοκλονικών αντισωμάτων. Είμαστε σε επιχειρησιακή ετοιμότητα να μπορέσουμε να δώσουμε τι θεραπείε. Θα υπάρχει απόλυτη διαφάνεια, γι' αυτό έχει επιλεχθεί και από το Υπουργείο μα η διαχείριση να γίνεται κεντρικά. Στο Παγνί διαμορφώθηκε ειδικό χώρο για τη χορήγηση μονοκλονικών αντισωμάτων, με τη Λένα Πορμπουδάκη να περιγράφει τη σχετική διαδικασία. Ένα ειδικό χώρο για εγχύσει στο τμήμα πηγών των περιστατικών. COVID. Αρχικά, ναι, θα δέχεται από όλη την Κρήτη. Έχουν επιλεχθεί σε πρώτη φάση 10 νοσοκομεία σε όλη την χώρα. Πιστεύουμε ότι όπω και με, με του εμβολιασμού, τι πρώτε ημέρε ενδεχομένω να υπάρχουν ερωτήματα και να υπάρχει κάποιο προβληματισμό. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά η αξία και η συμβολή των μονοκλωνικών αντισωμάτων. Είναι μια προφυλακτική θεραπεία. Ήδη συγκροτήθηκε η Επιστημονική Επιτροπή σε κεντρικό επίπεδο, η οποία θα εξετάζει τι αιτήσει που θα υποβάλλονται αποκλειστικά από του θεράποντε ιατρού των ασθενών. Είναι μια κεντρική επιτροπή, όπου θα λαμβάνει τα στοιχεία από όλη, τα αιτήματα από την χώρα και θα αποφασίζει με πολύ συγκεκριμένα τα κριτήρια τα οποία έχουν δημοσιευθεί. Είναι ασθενεί υψηλού κινδύνου, που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδε, όπω αιματολογική, ογκολογική, με ρευματολογικά νοσήματα, όπω και σε κάποιε ειδικέ περιπτώσει όπου έχουμε Ροή σε μονάδε φροντίδα ηλικιωμένων. Τα μονοκλονικά αντισώματα θα χορηγούνται ενδοφλέβια, ενώ η όλη διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο θεράπον του κάθε ασθενού θα περνάει στο σύστημα το ηλεκτρονικό α, τα στοιχεία του πολίτη, ο οποίο έχει ταυτοποιηθεί με θετικό PCR εντό πενθυμέρου. Α, κριτήριο είναι να είναι άνω των 12 ετών. 20 με 30 λεπτά είναι ο χρόνο που θα χρειαστεί για να γίνει η έγχυση. Και για λόγου ασφαλεία θα παραμένει δύο ώρε. Για να παρακολουθείτε από το team, από την ομάδα, την υγειονομική και μετά θα αποχωρεί από το νοσοκομείο. Η Λένα Μπορμπουδάκη εξέφρασε την ικανοποίησή τη και για τα υψηλά ποσοστά εμβολιαστική κάλυψη στο νησί μα. Έχουμε 5.916 εμβολιασμού που έγιναν εχθέ στην Κρήτη. Τι yeah. τελευταίε δύο εβδομάδε παρατηρείται αύξηση και στου νεαρότερου και κάτω από την ηλικία των 20 ετών. Οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί είναι 65% του γενικού πληθυσμού με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου και Χανίων. Ακόμη οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί είναι 82% στον πληθυσμό 20 και άνω, ενώ πολύ σύντομα θα ενεργοποιηθούν εμβολιαστικά κέντρα και τις Κυριακές. Μετά από τις οδηγίες του Γενικού Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας θα ενεργοποιήσουμε εμβολιαστικά κέντρα και τι ε, τις Κυριακές. Για αυτόν τον μήνα και για την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου. Στη Μονάδα Υγεία Ηρακλείου στον Εσταυρωμένο καταγράφεται ρεκόρ εμβολιασμό τι τελευταίε ημέρε, καθώ πραγματοποιούνται πάνω από 1.700 εμβολιασμοί.